καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Εφό Αμπελοκήπων, όπου θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής. Ο Αστέρας Αμπελοκήπων που υποδέχεται το Δρομαϊκό Θεσσαλονίκης, ένα παιχνίδι βέβαια που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να καλούνται για την πολύ μεγάλη σημερινή νίκη του αγώνα. Να πω ότι βέβαια ο αγώνας είναι μια προσφορά από το Ακροπολείο Επτάλοφος Δημήτρης Μπουλούκης με ποιοτικά κρέατα, δικιά μας παραγωγή. Και σας εύχεται καλές γιορτές στην πλατεία Επταλόφου. Σας προσφέρει βέβαια το σημερινό παιχνίδι της ΑΒΑ κατηγορίας του πρώτου ομίλου μεταξύ του Αστέρα Μπολοκήπου κόντρα στην Ήμισο στο Δρομαϊκό Θεσσαλονίκης. Σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε εδώ, το σούτο, φοβερή επέμβαση από τον Γιώργο Ραγκινινίκο και προσπάθεια του Δρομαϊκού εδώ να τον απειλήσει. Και εδώ χάνεται, παίζει ώρα τον αδείο. Φιλιππίδης τώρα από δεξιά. Σουτάρει απευθείας out. Εκεί θα γίνει σέντρα και κεφαλιά που έγινε. Υποποίηση εκεί ο Καρατασιάδης. Θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια θα καταλήξει άλλο. Τι να παίξετε, ρε. Αλλά υπάρχει φάουλ. Τελειώ! Εδώ τώρα κάποια νεύρα μεταξύ Καρατασιάδη και κάτσε Παρασκευά. Δεν χρειάζεται να έχω συνέχεια. Ο Νεσίδης προσπάθησε. Από δεξιά πέφτει ο Κατσιμιμίκος, μπλοκάρει την μπάλα στο σούτ του Φιλιππίδη από τα πλάγια. Να βγει ο Ντουδιάρης εκεί. Θέλει να περάσει, του Γιάννης περνάει όποιον βρει. Διάγμα από κοντά, στρώνει την μπάλα. Σταύρου, θέλει να σουτάρει. Και 0-1. Σταύρου και 0-1. Μετά την γρήγορη αυτή φάση, ο Σταύρου ανοίγει το σκόρ για τον Δρομαϊκό. Ήταν η πολύ καλή φάση που έγινε. Ξεκίνησε από τον Τουζιάρη και ήρθε ο Σταύρου, φίλες και φίλοι, με ωραία προβολή να νικήσει τον Χατζημιμίκο για να κάνει το 0-1 για τον Δρομαϊκό και να ανάψει το παιχνίδι για τα καλά στο 30. Επίση την νίκη, θυμίζω την Ακροπολία. Δημήτρη Μπουλούκη με ποιοτικά κρέατα. Με δικιά μας παραγωγή και πάντα με απολαυστική ποιότητα. Σας εύχονται καλές γιορτές και σας προσφέρω βέβαια το σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα κρυφθεί. Αναστασιάδης εκτελεί το φάουλ. Η κεφαλιά από κοντά. Έρκαν σε Βεδίνογλου, βέβαια την πορεία της μπάλας να καταλήγει σε κόρνερ. Θα την παρασκευάσει διώχνει για να δούμε σουτάρα απευθείας. Καλό το σουτ που έγινε από τον Αναστασιάδη μπάλα στον Σεβεδίνογλου στην αγκαλιά του. Αναστασιάδης. Θα κάνει απευθείας την εκτέλεση, θα πέσει εντυπωσιακά ο Έρκαν από κοντά. Μια επέμβαση από τον Σεβεντίνογλου με διπλή προσπάθεια. Που σταματάει την πορεία της μπάλας. Θα γίνει απευθείας. Πετάχτηκε για κεφαλιά, αλλά η μπάλα. Επιστροφές! Τον Χατζημιμίκο. Επιστροφές! Βγάζει παλιά και βγαίνει τώρα δεξιά. Χατζημπαρασκευά σε μια αντεπίθεση για Δρομαϊκό. Για να δούμε. Χατζημπαρασκευά, ο Στάθος ζητάει την μπάλα από την εξωτερική μεριά. Out. Εδώ κάνετε ευκαιρία για τον Χατζημπαρασκευά. Μπαίνει τώρα από τα πλαγιά. Θα γίνει το σούτε, βάζει εγώ την Παρασκευά στα πόδια του. Την ενέργεια του Κυριακίδη παραχωρεί πλάγιο. Βλέπετε το πείσμα και την. Δημήτρης Μπουλούκης, Επτάλοφος, Φιλιππούλος 66 με ποιοτικά κρέατα. Σας εύχονται καλές γιορτές. Σας προσφέρω βέβαια το μεγάλο παιχνίδι. Και σας υπόσχομαι. Έρχεται τώρα ωραία, βγάζει παλιά ο Νικολαίδης. Το σούτ από δεξιά, η κόντρα. Νέα φάση. Και κόρνερ. Δεύτερο λεπτό των κατησερίσεων. Βγάζει παλιά. Τρέχει να περάσει. Γίνεται το λάθος. Εδώ θέλει να περάσει. Ευκαιρία. Το σουτ. Και ένα. Ένα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στις καθυστερήσεις. Ο Αστέρας ισοβαρίζει. Σε ένα-ένα. Μετά από ένα τραγικό λάθος. Το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Η απρόσμενη εξέλιξη του αγώνα. Εδώ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Λοιπόν, έπρεπε να έρθει η ισοπαλία. Ήρθε η ισοπαλία τελικά. Η ομάδα είναι καλή. Πρώτη φορά τη βλέπω. Πάρα πολύ καλή. Καλώς κύριε Γιάννη. Έχει καλούς παίκτες. Χρειάζεται καλή. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Αστέρα Μπελοκήπων, στον Χρήστο τον αγαπητό, τον συνάδελφο προπονητή, και στον Χρήστο τον Περκουλίδη και σε όλα τα παιδιά της διοίκησης. Γιατί για ένα πρόβλημα που είχα σήμερα για ένα μνημόσυνο, αλλάξανε την ώρα και αντί να έρθουμε να παίξουμε πρωί 11 η ώρα, γιατί δεν μπορούσα εγώ, δεν θα ερχόμουν εγώ. Το κάνανε 3 η ώρα και ήρθαμε να παίξουμε 3 η ώρα. Και πρώτα απ' όλα τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Δεύτερον, και θέλω να το δείξετε αυτό εδώ και να το πείτε, γιατί τις δηλώσεις πολλές φορές δεν τις έχουμε. Δεύτερον, θέλω να πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να έχουμε υγεία,